Είμαστε μέσα στην αίθουσα συνελεύσεων, είμαστε εγκλωβισμένοι όλα τα μέλη της συνέλευσης από μια μεγάλη ομάδα φοιτητών, οι οποίοι απαιτούν την παρέτηση όλων των μελών της συνέλευσης, διότι δεν έχουμε προασκήσει τα αιτήματά μας για να λειτουργήσει το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στην Πάτρα και η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς είναι το ΤΕΙ αυτόνομο. Ήταν τρία δηλαδή, μεγάλα αιτήματα. Κύριε Καπλάνη, υπάρχουν φοιτητές απ' έξω, οι οποίοι δεν σας αφήνουν να βγείτε από την αίθουσα εάν δεν παραιτηθείτε πρώτα. Ναι, αλλά καλύτερα να σας πω. Χθες λοιπόν ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Παιδείας, όταν ανέβηκα από το Υπουργείο Παιδείας και επισκέφθηκα τον σύμβουλο του Υπουργού Παιδείας, τον κ. Λάσκα, διότι στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας λειτουργήσε ένα μεγάλο τμήμα με τρεις κατευθύνσεις και αυτή η εξέλιξη ήταν που οδήγησε τα μέλη της συνέλευσης να αποφασίσουμε να ανοίξουμε το ΤΕΙ να λειτουργήσει και συγχρόνως να επικοινωνήσουμε κάτι καλύτερο. Ωραία, εσείς πήρατε, για να καταλάβουμε κύριε Καπλάνη, εσείς πήρατε αυτή την απόφαση, η οποία όμως δεν έγινε ευχάριστα δεκτή από μια ομάδα φοιτητών. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι ζητούν την παρέτησή σας, αλλιώς δεν σας αφήνουν να βγείτε από το χώρο. Ναι, την παρέτηση τη δικιά μου και των μελών της συνέλευσης. Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ επί ώρες. Κύριε Καπλάνη, έχουμε τραυματισμένους φοιτητές στο ΤΕΙ. Παράλληλα, την ώρα που τελείωνε η συνέλευση και εισήρχονται οι φοιτητές στον χώρο της συνέλευσης, μια άλλη ομάδα έξω από τον χώρο του ΤΕΙ συνεπλάκη εισέβαλε, θα λέγει κανείς, στον περίβολο χώρο και συνεπλάκη με φοιτητές και χτυπήθηκαν φοιτητές. Χτύπησαν τρεις φοιτητές μας, γεγονός το οποίο κατεδίκασαν. Ούτως ή άλλως πρέπει να καταδικάζονται τέτοιες βίες ενέργειες, διότι τρεις φοιτητές μας μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ, ειδοποιήθηκα από τους άλλους φοιτητές, πήρα το 166, τους πήγαν στο νοσοκομείο για προσδοκίες, δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε και εσείς, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι αυτά είναι απίστευτα και συμβαίνουν σε ελληνικά πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα, κύριε καθηγητά. Τι να ευχηθώ, να σας απελευθερώσουν. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ευχηθώ και καλή συνέχεια.